Ναι, αλλά να με δούνε και μέρα. Εκεί είναι όλοι οι ξενύχτηδες. Μα μέρα νύχτα κούκλα είσαι. Ναι, αλλά είναι σημεριανή να μην δουν το πόδι. Το πόδι δεν έχει αλλάξει από τότε που ήσουν 15 χρονών. Κοίταξε από τον Κολοκοτρώνη που έκανα την πρώτη εμφάνιση. Ο Θόδωρας μου είχε αφιέρωση στην Κινέτα. Το έχω μεγάλο πόστερ. Στη Ζωζόκα ο ντόντο σου. Του είχα και χαϊδευτικό. Να σου πω, Ρετάκη, ποια πότε ήτανε. Το είχα διαβάσει αυτό, κάπου το είχες πει. Ότι νομίζω στο Ρίμπας που έκανες την Άντζελα. Ναι. Και σε καψουρεύτηκε ένας πρίγκιπας που νόμιζε, ναι, ήταν ότι είσαι Άραβας, ενώ που νόμιζε ότι ήσουν πραγματικά η γυναίκα που τραγουδούσε, ναι, εκείνο το βράδυ στο μαγαζί. Λοιπόν, αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα ιστορία. Λοιπόν, δούλευα στο Ρίμπας και έκανα Άντζελα με μια λευκή τουαλέτα καταπληκτική από το Τσαντίλι και ντυμένη, δηλαδή ψωνάρα. Όλα τα λεφτά εκεί, ξέρεις. Μετά με λεωφορείο γυρίζαμε, αλλά τουαλέτα, τουαλέτα. Και έβλεπα εγώ, επειδή ήταν η πρώτη μου δουλειά και είχα πολύ όρεξη και δεν ήξερα και τι γίνεται με τα λουλούδια, εμένα με ένοιαζε να βγω να τραγουδήσω, να είμαι η θεά Άντζελα. Ανέβαινα λοιπόν από κάτω με τη λευκή τουαλέτα και κάποια στιγμή γέμιζε η πίστα με λουλούδια, δηλαδή δεν... Αλλά εγώ λίγο ότι μήπως με ενοχλούν και όλα τα λουλούδια, δηλαδή δεν καταλάβαινα ότι είναι καλό κιόλας. Τέλος πάντων, έβλεπα ένα τραπέζι που ήταν ένας πολύ ωραίος Άραβας, έτσι σκούρος. Αυτό το ιδανικό. Αμάρα, Γρηγόρη, με αυτό το γέλιο. Το μπρουτάλ, ξέρεις, το ελκυστικό. Και άλλοι 40 νοματέοι, αλλά δεν ήξερα εγώ ότι αυτοί είναι bodyguards. Αυτός λοιπόν εκεί κοίταζε. Και εγώ σημασία δεν έδινε. Εγώ ήθελα να με άντζελα, ούτε έβλεπα. Δεν ήξερα ακόμα, δεν είχα αναπτύξει αυτή την άνεση να ξέρω να πω καλησπέρα. Ήμουνα, βγήκα, τα είπα, έφυγα. Λοιπόν, μετά από χρόνια λοιπόν μαθαίνω από μια κυρία, μου λέει, αχ, μου λέει, θυμάσαι τον πρίγκιπα. Λέω, ποιο πρίγκιπα, δεν... Μου λέει, καλά δεν έχεις καταλάβει τι γινόταν στο Ρίμπας. Λέω, όχι. Μου λέει, ερχόταν ο τύπος αυτός, δεν του είχαν πει ότι αυτός είναι άντρας που... Που υποδίεται, ναι, μια αυτό... τραγουδίστρια πολύ γνωστή, λοιπόν, στην Ελλάδα. Αυτός με είχε ερωτευτεί και του είχαν πει ότι είμαι παντρεμένη. Έλα, Ρετάκη. Μου χαλάσανε την τύχη. Ότι είμαι και ότι είναι πολύ αυστηρός ο σύζυγος και τέτοια. Και αυτός ερχόταν και από την καψούρα έριχνε τα λουλούδια και κοίταζε. Πού να είναι τώρα αυτό. Πού να είναι. Να σώσει την Ελλάδα. Θα θυσιαστώ για το κράτος. Και πόσες θα έχει. Αλλά σαν λέει καμία, αγάπη μου. Καταλαβες. Εννοείται. Για πάμε και σε